αναφερθήκαμε στον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, θα ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από την τηλεφωνική συζήτηση που είχαμε με τον Μανώλη Μελινό και που θα μεταδοθεί αυτήν την Κυριακή των εκλογών στις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή Διάλογη. Ένα μικρό απόσπασμα από μαρτυρίες του Μανώλη του Μελινού για τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ας πάρουμε μία πρώτη γεύση σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Κάποτε λοιπόν ένας νέος πήγε να συμβουλευτεί τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Συγχρόνως έθεσε με τρόπο σε λειτουργία το κασετοφωνάκι που είχε στην εσωτερική τσέπη του σακακιού και ασφαλώς δεν φαινόταν. Αφού τελείωσε η συνομιλία που κρυφά είχε μαγνητοφωνηθεί, ο γέροντας του λέει: «Γιατί ευλογημένη ψυχή?» Ας υποθέσουμε να πούμε, κάνω μια παρένθεση να πω ότι αυτό ήταν μια στερεότυπη έκφραση του Αγίου Παϊσίου. Ευλογημένη ψυχή, ας υποθέσουμε να πούμε, το έλεγε έτσι, το είχε σαν συνήθιο. Γράφει αυτά που λέμε. Εμβρόντιτος ο επισκέπτης προσπαθεί να συνέλθει από την έκπληξη και πάντα: «Μα γέροντα, για να τα ακούσουν και άλλοι να ωφεληθούν. Μα ευλογημένη ψυχή», του ξαναλέει ο Γέροντα Παϊσίος, «αυτά που σου είπα ήταν μόνο για σένα. Μόνο εσένα αφορούσαν. Σε άλλους θα πω τα αντίθετα ενδεχομένως. Δεν ωφελούν τα ίδια λόγια σε όλους τους ανθρώπους. Για δώσε μου να δω αυτό το μηχάνημα». Πήρε ο γέροντας το μαγνητοφωνάκι και το περιεργαζόταν δίχως να το ανοίξει. Το κοίταζε από τη μια, το κοίταζε από την άλλη και έτσι όπως το περιεργαζόταν, μονολογούσε τώρα: «Τι να το κάνουμε αυτό, τι να το κάνουμε, να το σπάσουμε, τι να το κάνουμε». Το παλικάρι καταστενοχωρήθηκε που λύπησε άθελά του τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, και του είπε: «Γέροντα, μην έχετε λογισμό, να σας αφήσω την κασέτα αφού σας στενοχώρησα τόσο πολύ. Συγχωρήστε με σας παρακαλώ και πάρτε την ταινία». Ο πατήρ Παΐσιος τότε το επιστρέφει το κασετόφωνο λέγοντας: «Α, πάρτο, η ταινία τούρκεψε». Δεν κατάλαβε το παλικάρι και μηχανικά όταν έφυγε πια από το κελί του γέροντος, εκεί από την Παναγούδα που θυμόμαστε όσοι είχαμε πάει, άνοιξε το μαγνητόφωνο που το επιστράφηκε. Τι να δει? Από την κασέτα είχε εξαφανιστεί όλη η ταινία και είχαν μείνει μόνο οι δύο άκρες, οι αμόρφες όπως λέγαμε παλιά στο ραδιόφωνο. Κι άλλο περιστατικό. Κάποτε ο γέροντας είχε βγει στον κόσμο, κατά καιρούς το συνήθιζε αυτό για να μπορεί να μπορούν να τον βλέπουν και οι γυναίκες που δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσα στο Άγιον Όρος, και μάλιστα έλεγε στους ανθρώπους εκεί, στους ευλαβείς ανθρώπους που είχαν την επιθυμία να τον δουν: «Εσείς οι άνδρες μην έρχεστε όταν βγαίνω έξω. Εσείς μπορείτε να με δείτε στο Άγιον Όρος. Αφήνετε τις γυναίκες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να με δουν όταν βγαίνω έξω». Το πλησιάζει λοιπόν μια μεγαλοκοπέλα, να το πούμε έτσι, λέγοντας: «Πάτερ, και θέλω να παντρευτώ και μου αρέσει η αγαμία. Τι λέτε να κάνω?» Ο γέροντας της απάντα απερίφραστα: «Ό,τι θέλεις κάνε». «Μα θέλω να μου πείτε εσείς, πάτερ», επέμενε. «Μα σου είπα, παιδί μου, κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός, ό,τι θέλεις κάνε». «Μα όχι, θέλω να μου πείτε εσείς». Καμιά φορά επιμονή, Τότε και ο γέροντας μετά από την συνεχή πίεση της λέει: «Άντε, παντρέψου». Πάει λοιπόν η κοπέλα και παίρνει ένα ναυτικό. Αυτός, όπως είναι φυσικό, 6 μήνες ταξίδευε και 6 μήνες ήταν στο σπίτι του. Ύστερα από 2-3 χρόνια που ξαναβγήκε ο γέροντας στον κόσμο, τον ξαναπλησίασε η ίδια η γυναίκα και του είπε με παράπονο: «Πάτε, θυμάστε που είχα έρθει και σας είχα ρωτήσει για το γάμο κλπ. κλπ. Περνώ δύσκολα, ξέρετε. 6 μήνες είμαι με τον άνδρα μου και τους άλλους 6 είμαι χώρια. Τι να κάνω, δεν το μπορώ αυτό». «Μα ευλογημένη ψυχή, ας υποθέσουμε να πούμε, γιατί δεν είσαι ευχαριστημένη? Εσύ δεν προβληματιζόσουν αν έπρεπε να παντρευτείς ή όχι? Να τώρα που έχεις και από τα δύο, γιατί πάλι δεν είσαι ευχαριστημένη?» Κι άλλο περιστατικό. Την περίοδο που ο Άγιος Παΐσιος έμενε στην περιοχή της Κονίτσης, ανέβηκε στο μοναστήρι μια συντροφιά. Του μίλησαν για μια κοπέλα η οποία είχε πάρει τον κακό δρόμο. Τους εζήτησε να του την πάνε όταν θα ξαναπήγαιναν κι αυτοί. Έτσι και έγινε. Της μίλησε ήπια, την συνεβούλευσε και εκείνη του υποσχέθηκε να προσέξει τη ζωή της. Κάποτε η συντροφιά ξαναπήγε χωρίς την κοπέλα αυτή τη φορά. Ο γέροντας ρώτησε για τη ζωή της. Του είπαν ότι πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ζήτησε να του την ξαναπάνε. Τη φορά αυτή της μίλησε πολύ πολύ αυστηρά. Την επιτίμησε με δρυμύτητα, την επέκρινε και την κατέκρινε για να την συνετήσει ασφαλώς. Η κοπέλα από τότε, ό του θαύματος, απειλάγει από τον πειρασμό της σαρκός. Έφυγε από την κοπέλα το συγκεκριμένο δαιμόνιο και αμέσως άρχισε να ενοχλεί τον πατέρα Παΐσιο. Ο γέροντας έκανε έντονη άσκηση και προσευχή. Το δαιμόνιο δεν υποχωρούσε. Κάποια μέρα ο Άγιος του Θεού πήρε ένα τσεκούρι και χτύπησε το πόδι του
για να πονέσει και να απαλλαγεί από τους υπαγορευμένους από τον δαίμονα λογισμούς. Τίποτε. Τα πράγματα αντί να ηρεμούν, δυσκόλευαν. Αυτό μου το έχει μεταφέρει Αγιορείτης Ιερομόναχος. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, θερμοπαρακάλεσε τον Θεό να τον αποκαλύψει γιατί τον πείραζε τόσο έντονα το δαιμόνιο αυτό. Άκουσε τότε μια φωνή μέσα του, τη φωνή του Θεού ασφαλώς, να του λέγει: «Ποιος είσαι εσύ που κατέκρινες αυτή τη γυναίκα?» Έντρομος, συντετριμμένος ο γέροντας για τη μέθοδο που είχε ακολουθήσει, ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό και αμέσως απειλάγει. Να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Μας το αφηγείται ο πατήρ Αθανάσιος, ο Σιμωνοπετρίτης, ο ιερομόναχος, ο ημινογράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εις διαδοχήν του μακαριστού γέροντος πατρός Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Λέγει λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος, όπως διαβάζω από το βιβλίο Αγιορείτης Γέρον Παΐσιος: «Όταν το 1975-76 ήμουν στις Καριές ως αρχιγραμματεύς, στην Αθωνική Πρωτεύουσα δηλαδή, επειδή υπήρχε η αγαθή προδιάθεση κάθε απόγευμα επί 14 μήνες, έπαιρνα τον μπαστούνάκι και τον επισκεφτόμουν». Για σκεφτείτε τώρα, αγαπητοί μου λυκούργοι και αγαπητοί μου ακροατέ, επί 14 μήνες, πάνω από ένα χρόνο, κάθε απόγευμα να έχει κάποιος επικοινωνία με τον Άγιο του Θεού. Ώρες. Εδώ κλείνω την παρένθεση. Θυμάμαι που και εκείνος, ο γέροντας, δηλαδή, με παρότρινε λέγοντας: «Να έρχεσαι, παπά μου, να κάνουμε λίγη παρέα». Τότε οι επισκέπτες ήταν πολύ λίγοι σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Τότε, λέγει ο πατήρ Αθανάσιος, αν είχαμε 5 διαμονητήρια την ημέρα ήταν γεγονός. Σήμερα ξεπερνούν τα 120. Πήγαινα λοιπόν, αφού τελείωνα την εργασία μου στην ιερά κοινότητα. Καθόμασταν 2-3-4 ώρες μαζί. Εκείνος έπλεκε κομποσκινάκι, συνήθως, και εγώ καθόμουν απέναντί του. Όταν είχε καλό καιρό, καθόμασταν έξω από το καλυβάκι και στην ελίτσα. Όταν είχε κακοκαιρία, μέσα στο κελάκι. Μου είχε πει πάρα πολλές ιστορίες ο Γέρον Παΐσιος, και από την προσωπική του ζωή, αλλά και από άλλα γεροντάκια τα οποία είχε γνωρίσει. Με εντυπωσίασε πάντα η αγιότητα της ζωής του, η απλότητα του τρόπου του, η αμεσότητα που είχε στην σχέση, καθώς και η προσοχή η ιδιαίτερη που έδιδε στο κάθε πρόσωπο. Δηλαδή, τον κάθε άνθρωπο δεν τον αντιμετώπιζε μπουλντοζοειδώς. Δηλαδή, όλους με τον ίδιο τρόπο. Για τον κάθε άνθρωπο είχε τον ειδικό τρόπο αντιμετωπίσεως, τον προσωπικό τρόπο. Τον επιστήμονα τον αντιμετώπιζε με την ανάλογη σοβαρότητα. Τα παιδάκια με παιδικότητα και απλότητα. Μάλιστα, θυμάμαι ένα περιστατικό με ένα Γιωργάκι που είχε έρθει μαζί με μια μεγάλη παρέα, με τον πατέρα του ασφαλώς. Καθόταν και αυτό το παιδάκι, 6-7 χρόνια ήταν παραπάνω, έξω από το κελάκι όπου μιλούσε ο γέροντας και έκανε φασαρία. Μικρό παιδάκι, δεν καταλάβαινε. Είχε θυμάμαι ένα ξύλο και χτυπούσε το χώμα, το έδαφος. Ίσως το έκανε αυτό για να εφελκύσει την προσοχή των άλλων, αφού όλοι συζητούσαν σοβαρά, κρέμονταν από τα χείλη του Αγίου. Και το παιδί δεν μπορούσε να συμμετάσχει, όπως είναι λογικό, στη συζήτηση. Ήταν μόλις 6-7 ετών. Ξαφνικά ο ευλογημένος παππούς, για να μην πληγώσει το παιδάκι, με μια παρατήρηση, να δεις, μου λέει ο πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, να δεις Μανώλη τι ευγένεια είχε και πόση προσοχή έδινε ώστε να μην λυπήσει άνθρωπο, του λέει, προσέξτε, είναι πολύ χαριτωμένο αυτό που είπε ο γέροντας το παιδί. Βρε Γιωργάκη, εκεί που χτυπάς από κάτω, ας υποθέσουμε να πούμε, ξέρεις ποιος είναι από κάτω? Εννοούσε κάτω από το έδαφος. Όχι, λέει το παιδί. Ο Αμερικάνος πρόεδρος είναι από κάτω. Εννοούσε στο άλλο ημισφαίριο, στην άλλη πλευρά της γης. Και μαζί του όλοι οι Αμερικάνοι. Και μάλιστα κοιμούνται αυτή την ώρα. Εμείς ξέρεις, έχουμε μέρα τώρα, Μέρα είναι. Αυτοί όμως έχουν μεσάνυχτα, διότι ο ήλιος δεν φωτίζει συγχρόνως όλη τη γη. Ξέρεις, συνέχισε ο γέροντας να μιλά χαριτωμένα στον αποσβολωμένο μικρό προστέρψη όλων μας. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ δυνατοί. Και αν ξυπνήσει ο πρόεδρος τους με το θόρυβο που κάνεις τώρα με το ξύλο αυτό που χτυπάς, θα στείλει τα αεροπλάνα εδώ, θα μας βρουν και θα μας κάνουν λιώμα. Μη χτυπάς λοιπόν Γιωργάκη και μας πάρει μυρωδιά. Φοβήθηκε ο μικρός, η μεγάλη λυθήκαμε στα γέλια και έτσι σταμάτησε ο Γιωργάκης να ενοχλεί. Λοιπόν, τέτοια γεγονότα τα οποία ο γέροντας διήνθιζε συνήθως με χιούμορ ήταν πάρα πολύ χαριτωμένα και ασφαλώς διδακτικά. Δούμε όμως και κάτι άλλο. Τον ρώτησα εγώ τον πατέρα Αθανάσιο συγκεκριμένα για μερικούς έτσι ευλαβείς ανθρώπους οι οποίοι ρωτούσαν τον πατέρα Παΐσιο αν είχε κάποια ζώα εκεί, κάποια φίδια, κάποια αγρίμια και τα τάιζε κλπ. Βλέποντάς τον λίγο διαφορετικά από ό,τι έπρεπε να τον δουν. Το λέω έτσι πολύ πολύ κομψά το χαρακτηρισμό. Και μου απάντησε ο πατήρ Αθανάσιος το εξής.
Και εγώ, μου λέει, είχα αυτή την έννοια για αυτούς που τον πλησίαζαν, για ορισμένους που τον πλησίαζαν με τέτοιο τρόπο, και πήρα την εξής απάντηση. Ο Γέρον Παΐσιος μου έλεγε ότι την αγάπη την καταλαβαίνει όλη η κτιστή φύση. Μάλιστα, μου είχε κόψει μια κορυφή από ένα πουρναράκι και μου είχε πει με τον χαρακτηριστικό τρόπο του, ευλογημένη ψυχή, ας υποθέσουμε να πούμε, και αυτό το πουρνάρι που του κόψα τώρα την κορυφή, ξέρεις, πόνεσε. Και αν το χαϊδέψω, θα καταλάβει την αγάπη. Και τον πόνο καταλαβαίνει και την αγάπη αντιλαμβάνεται. Βλέπετε, αγαπητέ μου Λικούρη και αγαπητέ ακροατέ, η προκτοτική κατάσταση, όταν ζούσαν μέσα στον παράδεισο και υπήρχε αυτή η αρμονία. Αυτή την κατάσταση την βίωνε στην πράξη ο Άγιος του Θεού. Και συνεχίζω. Ακόμη και η πέτρα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, προσέξτε το αυτό παρακαλώ πολύ, ακόμη και η πέτρα, ακόμη και αυτή αισθάνεται. Ίσως αυτό θα μπορούσε να ήταν τίτλος. Να το πω άλλη μια φορά. Ακόμη και η πέτρα, ακόμη και αυτή αισθάνεται. Το έχει σκεφτεί κανείς ποτέ μας, δεν νομίζω. Όλα τα βλέπει ο πνευματικός άνθρωπος πνευματικά. Όλα τα βλέπει ότι έχουν κάποιο σκοπό μέσα στην όλη δημιουργία του Θεού. Δεν επεμβαίνει καταλυτικά. Αυτό, αγαπητέ μου Μανώλη, λέει ο πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, στο βιβλίο Αγιορείτης Γέρον Παΐσιος, είναι ένα μήνυμα ορθοδόξης οικολογίας. Ο πατήρ Παΐσιος δεν έβλεπε τη φύση σαν αυτό σκοπό, να το τονίσουμε αυτό, αλλά σαν δημιούργημα του Θεού. Όπως είμαστε και εμείς δημιούργημά του, είναι και όλοι οι άλλοι και όλα τα άλλα δημιούργηματα του Θεού. Μια φορά τον ρώτησα, Γέροντα, γιατί τα φίδια αυτά και τα ποντίκια τα έχεις εδώ? Επίσης την Αλεπού, το Σκατζόχυρο, τα δύο κουναβάκια που ταΐζεις, γιατί τα κάνεις αυτά? Κοίταξε να δεις, ευλογημένε παπά. Ιδίως τα φίδια, τα καημένα, είναι κατατρεγμένα. Είδατε, ευαισθησία. Όλα τα ζωάκια, όταν γεννιούνται, τα αρνάκια, τα γατάκια, τα σκυλάκια, τα παίρνουν τα παιδάκια με πολύ αγάπη, τους βάζουν κορδελίτσες, τα χαϊδεύουν, τα φροντίζουν, θέλουν να τα έχουν κοντά τους συνέχεια, τα ταΐζουν, τα παίζουν, όλα τα ζωάκια τα παίζουν τα παιδιά. Από τους ανθρώπους λοιπόν, κανένας δεν αγαπάει τα φίδια και τους ποντικούς. Τουλάχιστον εμείς οι καλόγεροι, ας υποθέσουμε να πούμε, Παπαθανάση μου, εννοείται ότι πρέπει να έχουμε περισσότερο φιλότιμο. Δεν πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη αγάπη και σε αυτά τα ζωντανά? Συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος στην αφήγηση, την υπέροχη αυτή αφήγηση. Όπως καθόμασταν εκεί έξω από το κελάκι, ήταν Μάιος μήνας, δεν υπήρχε κανείς άλλος. Μου είπε πολύ ωραία πράγματα και εγώ είχα στα χέρια μου ένα ξύλινο μπαστούνάκι και κουβεντιάζαμε. Ξαφνικά, ο γέροντας Παΐσιος εκοίταξε προς την είσοδο, προς το φράχτη δηλαδή, εκεί την περίφραξη που θυμόμαστε όλοι όσοι τον έχουμε επισκεφθεί, και είπε με χαρά: καλώς τον, καλώς τον. Κοίταξα κι εγώ προς την είσοδο, μα δεν είδα κανέναν. Με απορία ρωτώ: ποιος είναι γέροντα? Α, δεν τον είδες? Να, ο πατήρ Ιερεμίας είναι. Ήξερα τον πατήρ Ιερεμία που ήταν στη Σταυρονική τα τότε, αλλά κοίταξα και δεν ήταν πουθενά εκεί. Ο γέροντας, διασκεδάζοντας με την δικαιολογημένη απορία μου, με ρώτησε: μα δεν τον είδες? Νάτος, κοίταξε δεξιά, πάτερ. Κοιτάζω δεξιά, όπου ήταν το ξεροπήγαδο, κτισμένο γύρω-γύρω με ξεροντούβαρο. Ξεροληφιά δηλαδή, όπως λέμε. Δεν είχε τσιμέντο και ασβέστη, τίποτε. Ήταν χτισμένες ξέρες πέτρες, η μία πάνω στην άλλη. Ξεροληφιά. Κοιτάζω λοιπόν, και μέσα από τις πέτρες έβγαινε και έμπαινε ένα τεράστιο μαύρο φίδι. Μόλις το είδα, ανατρίχιασα. Βλέπετε, δεν έχω την αγάπη του πατρός Παϊσίου και αφόρμητα πήρα το ξύλο για να το χτυπήσω. Μου πιάνει το χέρι ο γέροντας στον αέρα λέγοντας: ευλογημένα εκεί πέρα, υποθέσουμε να πούμε, θα μου σκοτώσει τον υποτακτικό. Έλα εδώ. Σηκώθηκε και με πήγε στον τάφο του μακαριστού πατρός Τίχωνος, δίπλα από το κάγκελο. Ο παπατίχωνο Ρώσος, τον γνωρίζετε ασφαλώς, είναι αυτός ο οποίος τον έκανε μεγαλόσημο τον πατέρα Παϊσίο. Και θα κάνω μια μικρή παρένθεση για την προσωπικότητα του ανδρός, να πω τούτο. Έλεγε πόση αξία έχει η δοξολογική προσευχή από πατρός Παϊσίου, τα χείλη είναι, και σας το μεταφέρω από το βιβλίο αυτό. Σε άλλο σημείο βέβαια είναι, το έχω στο μυαλό μου, όμως στην καρδιά μου για να είμαι ακριβέστερος, και σας το μεταφέρω. Πόση αξία έχει η δοξολογική προσευχή σε σχέση με την οικετευτική, δηλαδή με το κυριελέησον, που ζητάμε, παρακαλάμε, που καλά κάνουμε και παρακαλάμε. Εκείνος μας το έμαθε να παρακαλάμε. Αλλά πόσο ανώτερο είναι να δοξάζουμε. Έλεγε λοιπόν ο μακαριστός αυτός Άγιος Γέροντας ο Παπατήφων, ένα κυριελέησον, 100 δραχμές, τότε δεν ήταν τα ευρώ ακόμη, ένα δόξαση κύριε, 1000 δραχμές. Το ξαναπώ, ένα κυριελέησον, 100 δραχμές. Ένα δόξαση κύριε, 1000 δραχμές. Πόση αξία έχει δηλαδή να δοξάσουμε τον Θεό για όλα τα ευεργετήματά του, ακόμα και για τον αέρα που αναπνέουμε.
Και μάλιστα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, τις δύο μεγάλες δεσποτικές, τις μεγαλύτερες δεσποτικές εορτές, που ξέρετε πολύ καλά ότι στην συντριπτική πλειονότητα τα μοναστήρια δεν καταλύουν κρεατικά και φυσικά το Άγιον Όρος, αλλά έχουν το ψάρι. Ο Παπατήχων, που είχε βρει ένα ψαροκόκαλο, ένα σκελετό ψαριού, δηλαδή τυραχοκοκαλιά μόνο με την ουρά και το κεφάλι. Μεγάλο ψαροκόκαλο. Και το είχε δέσει με μια πετονιά από τα χείλη, όπως δηλαδή άμα ήταν στο Αγκίστρι, ας πούμε, να το φανταστείτε, και το είχε κρεμασμένο, παρακαλώ, πίσω από την πόρτα του κελιού του. Και κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα έβραζε σε ένα γκαζοτενεκέ νερό, έβαζε τον γκαζοτενεκέ και από κάτω ξύλα και το νερό, και όταν κόχλαζε το νερό, βύθιζε 2-3-4 φορές μέσα το ψαροκόκαλο, κρατώντας το από την πετονιά, το έβγαζε, το στράγγιζε, το ξανακρέμαζε, το ξανακρεμούσε πίσω από την πόρτα του, και μετά καθόταν και έτρωγε αυτό. Και έλεγε, δόξα τω Θεώ, πάλι κάναμε κατάλυση ηθείως. Καταλάβατε, τίποτε άλλο. Έβραζε το νερό στον καζοντενεκέ, βύθιζε 2-3 φορές το αποστεωμένο αυτό, το απολίθωμα, για να το πω έτσι χαριτολογώντας, χρόνια το είχε κρεμασμένο πίσω από την πόρτα του κελιού του. Μετά έπινε, έτρωγε, πώς να το πει κανείς, τη σούπα αυτή, την εντός πολλών εισαγωγικών σούπα, και δόξαζε το Θεό. Επανέρχομαι για να ολοκληρώσω. Με πήγε λοιπόν στον τάφο του Παπατήχωνος, ο πατήρ Παΐσιος, λέγει ο πατήρ Αθανάσιος, δίπλα από το κάγκελο. Είχε πολύ δενδρολίβανο δίπλα από τον τάφο. Πάνω στο δενδρολίβανο μου δείχνει ένα φιδοπουκάμισο. Τα φίδια, ως γνωστόν, κάθε χρόνο αλλάζουν το δέρμα τους. Αυτό λοιπόν ήταν 2 μέτρα και κάτι, με μεγάλες φωλίδες σαν από ροφό. Και μάλιστα, επειδή έχω ασχοληθεί, όπως γνωρίζετε κάποιοι εξ ημών τουλάχιστον, με την μοναστηριακή διατροφή, γενικότερα την αγιορείτικη και εμείς, να σας πω ότι παλιοί αγιορείτες τον ροφό τον λέγαν ορφό. Τον λένε ορφό, όμικρον ρο. Όχι ρο, όμικρον ρο, ορφό. Έτσι μια λεπτομέρεια. Ο πατήρ Παΐσιος λοιπόν μου λέει χαμογελώντας, πάτερ Αθανάσιε, έχω 3 φίδια που έρχονται εδώ και μου κάνουν συντροφιά. Αυτό που είδες στο δέρμα του εδώ είναι ο πρωινός. Έρχεται εδώ όταν ποτίζω τις ντοματούλες το πρωί. Έρχεται και τον ταΐζω. Τούτος εδώ που ήρθε πριν από λίγο είναι ο πατήρ Ιερεμίας, έτσι το λέω χαριτολογώντας. Αυτός έρχεται το απόγευμα. Έχω και έναν άλλον, τρίτο, αδιάκριτο, που φωλιάζει πάνω στο ταβάνι. Μάλιστα τώρα τελευταία άρχισε να κάνει άσχημα πράγματα. Τι έκανε γέροντα? Να, Παπαθανάση μου, κρεοφάγησε. Γιατί, παππούλη μου, δεν τον τάιζες? Τον τάιζα, αλλά έκανε 3 μέρες νάθη. Λέω κι εγώ, κάτι θα έκανε αυτός για να μην έρχεται. Κάποιος τον σκότωσε ή ψώφισε, αλλά μάλλον όχι, κάτι θα έκανε. Ο λογισμός μου έλεγε ότι κάτι έκανε. Πραγματικά, μετά από 3 ημέρες, ήρθε και στεκόταν διστακτικό το φίδι. Δεν προχωρούσε, αν και εγώ το ενεθάρρυνα. Έλα, βρε, έλα, γιατί κάθεσαι εκεί πέρα? Πάλι αυτός δεν προχωρούσε. Του λέω, κάποια παρανομία θα έκανες και φοβάσαι. Σε ελέγχει η συνείδηση. Βλέπετε πόσο χαριτωμένη η κουβέντα του Αγίου προς το Ερπετό. Σε ελέγχει η συνείδηση. Για πες μου, έλα, έλα, κάνε εξομολόγηση. Του το είπα έτσι απλά, πατέρα Αθανάσιε. Και αμέσως ανοίγει το στόμα του το Ερπετό και βγάζει από μέσα ένα βάτραχο. Κατάλαβες, παπά μου, έκανε κρεοφαγία και τρεπόταν να μου το πει. Οπότε του λέω αυστηρά κι εγώ, δεν έχει ευλογία επί 3 ημέρες να μην πατήσει εδώ να σε ταΐσω. Πραγματικά με άκουσε το καημένο. Αυτά όσον αφορά τα φίδια. Βέβαια αυτό το γεγονός, και θέλω εδώ να το προσέξουμε ιδιαιτέρως αυτό, το είχαν παρεξηγήσει πολλοί, γι' αυτό επέλεξα και αυτό το σημείο να σας το διαβάσω, που δεν καταλαβαίνουν από πνευματικά, από την προπτωτική κατάσταση των Αγίων. Έλεγαν λοιπόν ότι ο γέροντας τα αντιμετώπιζε αυτά με φακυρική διάθεση κλπ. Αυτά, όπως είναι φυσικό, τον στεναχωρούσαν πάρα πολύ τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο. Γι' αυτό και πάντοτε, όταν τον ρωτούσαν σχετικά με τα φίδια και με τα ζωά, και έλεγε, τι φίδια και παραμύθια είναι αυτά, έκανε τον ανήξερο για να μην δίνει αφορμή για σκανδαλισμό. Αλλά το γεγονός είναι ότι από πραγματική αγάπη τα έκανε αυτά, και όχι όπως τα κάνουν οι γόητες ή οι φακύριδες ή οι φαρμακοί, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, όπως λέει στο ψαλτήρι, και οι επαϊδοί, για να επιδείξουν πνεύμα και δύναμη και υπεροχή πάνω στη φύση. Ο Άγιος του Θεού, ο πατήρ Παΐσιος, το έκανε με όλη την φυσική απλότητα. Όπως τον άνθρωπο, έτσι κατ' επέκταση και στα ζώα έδειχνε καλοσύνη και στοργή.
ένα μόνο σύντομο απόσπασμα ακούσαμε από την τηλεφωνική συζήτηση που είχαμε με τον Μανώλη Μελινό για τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ολόκληρη την συζήτησή μας αυτή θα την ακούσετε την Κυριακή των εκλογών στις 25 του μήνα στις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή Διάλογοι. Και κάπου εδώ θα πρέπει για σήμερα να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς η μέρα που ξεκίνησε ολοκλήρωσε την πρωινή ραδιοφωνική της πορεία. Πολύ προσοχή, πολύ προσευχή και ο Θεός να δώσει το καλύτερο για όλους μας. Καλημέρα.